Έρχομαι από την ακριτική Χίο, από το νησί της Μαστίχας, όπως λέγεται, και θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, δύο λόγια, γιατί σκεπάζουν πυκνά τα σύννεφα του πολέμου στην περιοχή. Ζούμε κρίσιμες και σημαντικές στιγμές και νιώθουμε ότι η ηγεσία της Τουρκίας συνεχώς κλιμακώνει μια δύσκολη ρητορική σε βάρος των εθνικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Δεν αυξάνει απλά τις παραβιάσεις. Στην ουσία, αφισβητεί την κυριαρχία στα νησιά και όχι απλά κάποιες διεθνείς συνθήκες, ούτε μόνο τα κυριαρχικά δικαιώματα όπως την Αιγαλή, τη Δαζόνη και την ΑΟΣ. Αφισβητεί ευθέως την κυριαρχία των νησιών μας, συνδέοντάς τα με την αποστρατιωτικοποίηση. Εμείς λέμε, κύριε Πρόεδρε, ότι κάποιοι φταίνε για την έξαρση του τουρκικού επεκτατισμού και δεν είναι άλλοι από όλους αυτούς που έχουν εναποθέσει την ασφάλεια της Ελλάδας με τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πιστεύουν ότι με το να παίρνουν βαρύ οπλισμό από τα νησιά μας και να το μεταφέρουν στην Ουκρανία, συμβάλλουν στην συμμαχία του ΝΑΤΟ. Η στόχευσή τους είναι συγκεκριμένη. Επιδιώκουν να διαμορφωθεί κλίμα καθεστώς συνδιαχείρισης και συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, όπου θα έχουν καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα των δικών τους ομίλων εξόρυξης και εκμετάλλευσης. Σε αυτό το δίλημα, το ΚΚΕ, η Λαϊκή Συσπήρωση, απαντά ότι δεν υπάρχει ούτε συμβιβασμός, ούτε ο πόλεμος στο Αιγαίο. Είναι ψεύτικο, είναι παγίδα, αφού και οι δύο αστικές τάξεις επιδιώκουν να προωθήσουν τα γεωστρατιωτικά τους συμφέροντα. Ο λαός μας δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από την ένταξη της χώρας σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς. Εμείς παλεύουμε να αποτρέψουμε αυτούς τους σχεδιασμούς, να μην επιβληθεί καθεστώς η διαχείρισης και καλούμε κάθε καλοπροαίρετο πατριώτη να αγωνιστεί για την προάσπιση των συνόρων της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας. Κληθήκαμε σήμερα να μιλήσουμε για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Καλώς. Το ερώτημα όμως που μπαίνει είναι ότι για να προωθηθεί η ψηφιακή διακυβέρνηση στις περιφέρειες θα έπρεπε πρώτα να προτάξουμε, και απευθύνομαι σε εσάς κύριε Πρόεδρε, τη διεκδίκηση, την αγωνιστική κινητοποίηση των νησιωτών, όλων των ελλαδιτών, προκειμένου να δοθούν χρήματα στις περιφέρειές μας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σοβαρά και οξυμένα προβλήματα, όπως είναι η αντισεισμική θωράκιση, γνωρίζετε τι πάθαμε το 2020 στη Σάμο, η αντιπλημμυρική θωράκιση και η αντιπυρική προστασία. Η στήριξη όλων εκείνων των δημόσιων δομών που έχουν την ανάγκη μας προκειμένου να αντιμετωπίσει ο λαός τα σοβαρά προβλήματα που έχει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η αποδοχή της κατάστασης. Δεν μπορεί να σωπαίνουμε. Χρειάζεται ξεσηκωμός. Τα μηνύματα της εγκατάλειψης, και μιλώ για τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, χτυπούν δυνατά την καμπάνα του αγώνα. Και σήμερα, με αυτό το θέμα που συζητάμε, μπαίνει το εξής ερώτημα. Για ποιον θα προωθηθεί η ψηφιακή διακυβέρνηση? Πήγαμε στους φούρνους Ικαρίας και στη Θήμενα και στην Ινούσα και στα Ψαρά και είδαμε τα μηχανήματα της ψηφιακής ιατρικής ανενεργά. Αλήθεια, έχετε διαρωτηθεί πώς και με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουν όλα αυτά όταν λείπουν οι γιατροί, οι τεχνολόγοι, οι νοσηλευτές?
Εμείς προσεγγίζουμε το θέμα με το σκεπτικό για το πώς, από ποιον και για ποιον αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες. Και αυτό γίνεται για να αποφύγουμε την όποια δαιμονοποίηση ή την τεχνοφοβία, όσο και τα αυτόματα κοινωνικά ωφέλη που τάχα θα φέρει νέα τεχνολογία. Προσδιορίζουμε εξ αρχής ποιος θα είναι ο πραγματικός ένοχος που ακυρώνει τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι για να υπάρξει κοινωνική ευημερία. Ο όποιος σχεδιασμός, η όποια καινοτομία, έρευνα, νέα γνώση, τα πάντα υποτάσσονται στο καπιταλιστικό κέρδος και όχι στην ανάγκη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Η αναγκαιότητα της ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι αυτονόητη για μας. Αναπτύσσει κρίσιμους τομείς σε όλο το φάσμα της ζωής μας. Όμως υπάρχει και μια άλλη πλευρά, η άλλη όψη του νομίσματος, όπως λέμε εμείς. Η προσαρμογή της καπιταλιστικής οικονομίας στα νέα επενδυτικά σχέδια των καπιταλιστικών επιχειρηματικών ομίλων. Ο τομέας ψηφιακής διακυβέρνησης αποτελεί διέξοδο και μάλιστα όσο πιο γρήγορα γίνεται για τα υπερσωσερωμένα κεφάλαιά τους για να εξασφαλίζουν μεγάλα περιθώρια κερδοφορίας. Μια δεύτερη διάσταση που δεν την κρύβουν άλλωστε τα αστικά κόμματα είναι να αξιοποιηθεί η ψηφιακή διακυβέρνηση, οι νέες τεχνολογίες για να προχωρήσει η στρατηγική του κεφαλαίου. Μια τρίτη διάσταση που θέλει να βελτιώσει τον κρατικό μηχανισμό, να παρακολουθεί καλύτερα, να φορολογεί τα εργατικά λαϊστικά στρώματα, να εξοικονομεί πόρους σε βάρος των εργατικών δικαιωμάτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πλήρη έλεγχο της ζωής των πολιτών. Μια τέταρτη διάσταση είναι μια ακόμα μεγαλύτερη περιστολή των εργασιακών δικαιωμάτων, μεγαλύτερη εντατικοποίηση εργασίας, ένταση της εκμετάλλευσης, αύξηση ανεργίας. Είναι χαρακτηριστικό για αυτό που σκοπαίνουν όλοι, η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων στις περιφερειακές ενότητες, τουλάχιστον στις περιοχές μας, και η αύξηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, που αποτελεί τον εφιάλτη κάθε εργαζόμενο. Για μας, τον πρώτο λόγο θα έχει η λαϊκή παρέμβαση που θα εντάξει τον τεχνολογικό ψηφιακό μετασχηματισμό στη νέα σοσιαλιστική κοινωνία, που θα φέρνει σε πλήρη αντιστοίχηση την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων με τις νέες παραγωγικές σχέσεις και θα υπηρετεί την κοινωνικοποιημένη παραγωγή, τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και που είναι συνυφασμένος με την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του ανθρώπου. Υποστηρίζουμε την ανάγκη κατοχύρωσης όλων εκείνων των όρων και κανόνων που έχουν σχέση με την ψηφιακή διακυβέρνηση. Προς απογοήτευση κάποιων που δήθεν κάνουν πως δεν κατανοούν τη θέση μας, όχι μόνο δεν αντιστρατευόμαστε τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ούτε βέβαια κλείνουμε τα μάτια μας στις εξελίξεις της νέας ψηφιακής εποχής, αλλά θεωρούμε ως επιβεβλημένη αναγκαιότητα της εποχής να τεθούν στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών αρκεί να απαλλαγούν από την καπιταλιστική ιδιοκτησία και να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία. Εμείς, κλείνοντας, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της λαϊκής οικονομίας μπορούμε, θεωρούμε, να διασφαλιστεί η φθηνότερη, ευκολότερη, ταχύτερη και ασφαλή πρόσβαση όλων των πολιτών σε ένα μεγάλο εύρος ψηφιακών μέσων και υπηρεσιών. Είναι ο δρόμος του σοσιαλισμού, της κοινωνικής απελευθέρωσης, γιατί πραγματική ελευθερία μπορεί να υπάρξει μόνο σε μια κοινωνία ελεύθερη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές συνέχεια των εργασιών σας.